Μαρία, σ' αρέσει να τρέχεις? Ναι. Ποιο αγώνισμα πιο πολύ σ' αρέσει, το τρέξιμο, το μήκος, η σφαίρα? Τι πιο έχεις, νομίζεις ότι σ' αρέσει πιο πολύ? Το τρέξιμο. Το τρέξιμο. Είναι πολύ ωραίο το τρέξιμο. Ναι. Μπράβο, σου εύχομαι να γίνεις μεγάλη πρωταθλήτρια. Πώς σε λένε? Δανάη. Δανάη, ποιο αγώνισμα κάνεις εσύ εδώ στον Έβδαμο? Στίβο. Στίβο. Κάνετε, ποιος είναι ο προπονητής σου? Ο Στράτος. Α, ο κύριος Στράτος είναι ο προπονητής σου. Είναι καλός προπονητής, σας μαθαίνει πολλά πράγματα? Ναι, σιγά σιγά. Σου αρέσει που είσαι αθλήτρια στο Στίβο? Ναι. Νομίζω ότι μια μέρα θα γίνεις μεγάλη πρωταθλήτρια. Θα δούμε. Σου εύχομαι ολόψυχα να γίνεις μεγάλη πρωταθλήτρια. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, ποιο είναι το αγώνισμά σου? Τι σ' αρέσει πιο πολύ, το τρέξιμο ή το μπαλάκι? Το τρέξιμο. Το τρέξιμο. Είσαι γρήγορος? Ναι. Βλέπω σήμερα φοράτε και ωραίες φόρμες. Η ομάδα σου εδώ, ο Έβδαμος, σας δίνει έτσι τόσο ωραίες φόρμες και φοράτε. Ναι. Θα θέλεις να μου πεις, ο μπαμπάς και η μαμά έρχονται και σε βλέπουν να τα τρέχεις εδώ στο στάδιο? Ναι. Είναι μαζί σου? Είσαι χαρούμενος που έρχονται εδώ πέρα? Ναι. Μπράβο. Σου εύχομαι και, σε σένα γίνεις ένας μεγάλος πρωταθλητής. Πώς σε λένε? Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, ποιο είναι το αγώνισμα που σου αρέσει? Το τρέξιμο. Το στίβο. Ο στίβος. Το τρέξιμο πιο πολύ. Ποιο είναι το τρέξιμο, είσαι γρήγορος ή έχεις αντοχή? Έχω αντοχή. Έχεις αντοχή. Μια μέρα θα γίνεις ένας μεγάλος πρωταθλητής, Αλέξανδρε. Ναι, ο μπαμπάς και η μαμά σε βοηθάνε στο σπίτι, σου λένε ότι είναι καλό να γυμνάζεται ένα παιδί? Ναι. Γιατί είναι καλό να γυμνάζεται ένα παιδί? Αποκτά υγεία και γίνεται γερό και δυνατό. Ναι. Μπράβο. Βασίλη μου, ποιο αγώνισμα σ' αρέσει? Ο στίβος. Ο στίβος. Σ' αρέσει να πετάς μπαλάκι, να πετάς το ακόντιο, το βόρτεξ, να τρέχεις? Τι σ' αρέσει πιο πολύ? Μ' αρέσει να πετάω σφαίρα. Σφαίρα! Και βλέπω ότι θα γίνεις ένας πολύ μεγάλος πρωταθλητής. Ευχαριστώ. Ο μπαμπάς και η μαμά σε στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνεις να γίνεις αθλητής? Ναι. Συνδυάζεις και τα μαθήματα? Ναι. Σου εύχομαι ολόψυχα να γίνεις ένας μεγάλος πρωταθλητής σφαιροβολίας. Πώς σε λένε? Ελένη. Ελένη, είσαι και εσύ εδώ αθλήτρια στον Έβδαμο και βλέπω έχεις πολλούς φίλους και φίλες. Σ' αρέσει που έρχεσαι στο στάδιο και γυμνάσαι? Ναι. Είναι σημαντικό να γυμναζόμαστε οι άνθρωποι? Ναι. Θα ήθελα να μου πεις, μια μέρα νομίζεις ότι θα γίνεις μια μεγάλη πρωταθλήτρια? Βεβαίως. Βεβαίως. Και στο εύχομαι ολόψυχα. Να είσαι πάντα. Πώς σε λένε? Σταύρο. Σταύρο, ποιο είναι το αγώνισμά σου? Στίβο. Στίβο. Θα ήθελα να μου πεις, ποιος είναι ο προπονητής σου? Έχεις. Ποιος είναι, ποιος σε προπονεί? Ο Στράτος. Ο κύριος Στράτος. Είναι καλός προπονητής? Ναι. Σας μαθαίνει πολλά πράγματα? Ναι. Είσαι χαρούμενος που είσαι αθλητής στο Στίβο? Ναι. Θα συνεχίσεις να γυμνάζεσαι και όταν μεγαλώσεις? Ναι. Σου εύχομαι λοιπόν να συνεχίσεις να γυμνάζεσαι και να γίνεις ένας πολύ δυνατός άνδρας. Πώς σε λένε? Φλόρα. 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 Βλέπω πολλά αγόρια και πολλά κορίτσια. Νομίζεις ότι τα κορίτσια είναι πιο καλά στο Στίβο από ότι είναι τα αγόρια? Ναι. Για ποιο λόγο νομίζω ότι είναι πιο γερά αυτή τη στιγμή? Γιατί κάποιες φορές λένε τα αγόρια πως είναι πιο γρήγορα, αλλά τους περνάνε στο τρέξιμο, ας πούμε, τα κορίτσια. Μπορεί να ρίχνουν, ας πούμε, την μπάλα πιο μακριά. Εσένα ποιο είναι το αγωνισμά σου, σε ποιο θέλεις να διακριθείς, στο τρέξιμο, στο άλμα, στις ρήψεις? Στο τρέξιμο. Γιάννη, είσαι εδώ αθλητής στον Έβδαμο. Ναι. Σ' αρέσει που έρχεσαι στο στάδιο? Ναι. Ποιο αγώνισμα σ' αρέσει πιο πολύ? Το τρέξιμο και η σφαίρα. Το τρέξιμο και η σφαίρα. Παρακολουθείς αγώνες στίβου στο τηλεόραση? Πολλές φορές. Πολλές φορές. Τι θα θέλεις να γίνεις μια μέρα, δρομέας ή ρήπτης? Και τα δύο. Και τα δύο. Άρα μπορεί να είσαι ένας μεγάλος δεκαθλητής. Ξέρεις, το δέκαθλο κάνει ένας αθλητής 10 αθλήματα. Κάνει ακόντιο, σφαίρα, μήκος, ύψος. Κάνει 10 αγωνίσματα και είναι πολύ δύσκολο και εσύ φαίνεται ότι θα γίνεις ένας μεγάλος παρακτής και στο εύχομαι ολόψυχα. Πώς σε λένε? Ελευθερία. Ελευθερία μου. Ο μπαμπάς είναι ένας φοβερός αθλητής. Του έχεις μοιάσει κι εσύ? Ναι. Ξέρω ότι στο σπίτι αγαπάτε πολύ τον αθλητισμό. Θα γίνεις κι εσύ μια εξαιρετική δρομέα στον μπαμπά, ναι, ή θα κάνεις κάποιο άλλο αγώνισμα? Δεν θα κάνω κάποιο άλλο αγώνισμα. Θα ασχοληθείς με τα δρομικά αγωνίσματα. Είσαι χαρούμενη που γυμνάζεσαι εδώ στο στάδιο και περνάς κάποιες ώρες της εβδομάδας εδώ στο γήπεδο? Σ' αρέσει? Τι θα θέλεις να πεις στα παιδιά που δεν έρχονται εδώ στο στάδιο? Τι θα θέλεις, μια συμβουλή, μια... Ότι είναι καλό να κάνουμε αθλήματα.
Μπράβο. Σου εύχομαι λοιπόν ολόψυχα να συνεχίσεις και να φτάσεις να γίνεις ακόμα πιο καλύτερη και από τον μπαμπά. Πώς σε λένε? Αριστεία Μαρία. Α, τι ωραία ονόματα. Είσαι αθλήτρια. Ναι, αλλά είμαι λίγο καινούρια. Είσαι καινούρια, αλλά παρόλα αυτά είσαι πολύ καλή. Νομίζω ότι θα γίνεις μια μεγάλη πρωταθλήτρια. Νομίζω. Ο μπαμπάς και η μαμά τους αρέσει που είσαι αθλήτρια, σε καμαρώνουν, έρχονται στους αγώνες. Δεν έρχονται και πολύ συχνά. Δεν έρχονται, αλλά θα έρχονται κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι? Οπότε τους καλούμε εγώ και εσύ και τα παιδιά που είναι κοντά να έρχονται οι γονείς να σας βλέπουν. Βενετία, τι ωραίο όνομα, Βενετία. Ποιο είναι το αγώνισμα που σου αρέσει πιο πολύ? Το τρέξιμο, τα άλματα, το μήκος δηλαδή, ή να πετάς το μπαλάκι ή το βόρτεξ? Μου αρέσει το σκάμα. Το σκάμα, το μήκος. Η ΚΟΣ έχει βγάλει μεγάλες πρωταθλήτρες και πρωταθλητές στο μήκος. Θα σε δούμε σε λίγα χρόνια μια μεγάλη πρωταθλήτρια στο μήκος. Ναι. Στο εύχομαι ολόψυχα και να κάνει συνέχεια προπονήσεις, εντάξει? Πώς σε λένε? Εύα. Εύα, τι ωραίο όνομα. Ξέρεις την ιστορία του Αδάμ και της Εύας? Την έχουν πει στο σπίτι? Όχι. Ο Αδάμ και η Εύα ήταν οι πρωτόπλαστοι, ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που δημιούργησε ο Θεός. Άρα και εσύ έχεις μεγάλη σχέση με την Εύα, γιατί είσαι και εσύ όμορφη σαν την Εύα. Σ' αρέσει ο Στίβος? Ναι. Ποιο είναι το αγωνισμό που σ' αρέσει πιο πολύ? Το τρέξιμο. Το τρέξιμο. Οι γρήγορες αποστάσεις ή οι μεγάλες αποστάσεις? Οι μεγάλες αποστάσεις. Θα καταφέρουμε κάποια στιγμή να βγούμε πρωταθλητές 12ανήσου και να πάρουμε πολλά μετάλλια? Πώς το βλέπεις? Ίσως. Τι χρειάζεται για να γίνουμε πρωταθλητές? Η γυμναστική, η προπόνηση. Μπράβο. Και πειθαρχία. Ναι. Στο εύχομαι ολόψυχα, Εύα μου, να γίνεις μια μέρα μια πολύ μεγάλη πρωταθλήτρια, όχι μόνο της Ελλάδας και του κόσμου ολόκληρου. Πώς σε λένε? Γιάννη. Γιάννη, τι σ' αρέσει, το τρέξιμο πιο πολύ ή το μήκος? Το στίβο, το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο. Αλλά να ξέρεις ότι και οι καλοί ποδοσφαιριστές κάνουν στίβο, το ξέρεις, για να γίνουν γρήγοροι. Άρα και εσύ, κάνοντας εδώ στίβο, θα γίνεις μια μέρα πολύ γρήγορος. Θα ήθελες να παίζεις και μπάλα και να κάνεις και στίβο, τι σ' αρέσει? Πιο πολύ να παίζω μπάλα. Σου εύχομαι λοιπόν να κάνεις και στίβο και να παίζεις και μπάλα. Φάνη! Φάνη, τι αθλητής είσαι, δρομέας ή μήκος? Μήκος. Σ' αρέσει που έρχεσαι εδώ στο στάδιο και γυμνάσαι? Ναι. Θα ήθελα να μου πεις, μια μέρα νομίζω ότι θα γίνεις ένας μεγάλος πρωταθλητής. Ναι. Ο μπαμπάς και η μαμά τους αρέσει που γυμνάσαι? Ναι. Πολύ ωραία. Ποιες μέρες έρχεσαι στο στάδιο, κάθε μέρα ή κάποιες μέρες? Παίζω και στο σπίτι ποδόσφαιρο. Α, παίζεις και στο σπίτι. Άρα είσαι ένας σούπερ αθλητής. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ παίζεις ή όχι? Όχι κάποιες ακόμα. Φορές. Κάποιες φορές. Σου εύχομαι να κάνεις πάντα αθλητισμό. Πώς σε λένε, Λεβεντόπεδο? Μανώλη. Μανώλη. Μανώλη, ποιο είναι το αγώνισμα που σου αρέσει? Η αντοχή. Η αντοχή. Δηλαδή τρέχεις πάνω από 500 μέτρα ή λιγότερο 500 μέτρα τώρα που είσαι μικρός? Τι απόσταση κάνεις? Λιγότερο. Λιγότερο. Θα κερδίσεις τους σχολικούς αγώνες που θα γίνουν στα δημοτικά σε λίγο καιρό? Ναι. Και όταν κερδίσει, ο νικητής τι παίρνει πάντα? Μετάλλια. Μπράβο. Σου εύχομαι λοιπόν ολόψυχα να κατακτήσεις πάρα πολλά μετάλλια. Πώς σε λένε? Νικόλα. Νικόλα μου. Νικόλα, ποιο αγώνισμα σ' αρέσει πιο πολύ? Ο Στίβος. Ο Στίβος. Ο Στίβος έχει όμως δρομικά, δηλαδή τρέξιμο, έχει αλτικά, άλμα, μήκος, έχει ρηπτικά, σφαίρα, κόντιο. Ποιο σ' αρέσει πιο πολύ? Το τρέξιμο. Το τρέξιμο. Έχεις κάποιο αδελφάκι εδώ μαζί σου ή είσαι μόνος σου με τους φίλους σου? Είμαι μόνος. Α, είσαι μόνος. Είναι εδώ ο μπαμπάς και η μαμά να έρθουν να σε πάρουνε? Όχι, δεν είναι μαμά. Α, είναι εδώ και σε βλέπει και χαίρεται που γυμνάσαι? Ναι. Μπράβο. Και πάντα να χαίρονται οι γονείς σου που έχουν ένα τόσο δυνατό αγόρι, παιδί και γυμνάζεται. Δημήτρης Κώστογλου, Δημήτρης, είσαι πολύ καλός αθλητής. Ποιο αγώνισμα σ' αρέσει πιο πολύ να τρέχεις? Τι σ' αρέσει? Το τρέξιμο. Το τρέξιμο. Τους κερδίζεις εδώ τους άλλους φίλους σου? Όχι και πολύ. Δεν πειράζει, όμως θα κάνεις προπόνηση με τον κύριο Στράτο και θα τους κερδίζεις. Ο μπαμπάς και η μαμά είναι χαρούμενοι που έρχεσαι στο στάδιο? Δεν ξέρω. Είναι χαρούμενοι, είναι χαρούμενοι. Απλώς δεν στο λένε. Θα πάρεις μέρος στους αγώνες που θα κάνει εδώ ο σύλλογός σας, ο Εύδαμος? Δεν ξέρω. Η αδερφή σου κάνει κάποιο αγώνισμα? Βόλεϊ παίζει μήπως? Δεν ξέρω. Βόλεϊ, 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 κάνει βόλεϊ. Ναι, παίζει. Εντάξει, βόλεϊ. Ναι, παίζει βόλεϊ. Σου εύχομαι λοιπόν, Δημήτρη μου, να γίνεις πιο καλός αθλητής από όλους, εντάξει? Μπράβο. Πώς σε λένε? Άγγελο. Άγγελε.
Τι ωραίο όνομα. Άγγελε, ποιο αγώνισμα σ' αρέσει? Τρέχει. Τρέχεις. Τρέχεις. Μπράβο. Και ποδόσφαιρο. Μπάλα. Ο μπαμπάς χαίρεται που τρέχεις. Του αρέσει? Ναι. Α, πολύ ωραία. Είσαι χαρούμενος εδώ με τους φίλους σου? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία όλα. Σου εύχομαι να γίνεις ένας πολύ μεγάλος αθλητής. Αθλητής. Ναι, η επιχείρηση του κ. Χατζημιχάηλ, το Cosmo Center και το Start Point, τα καταστήματα των επιχειρήσεων του κ. Χατζημιχάηλ, που έχουν μια μακρόχρονη πορεία στο χώρο του αθλητισμού, προσέγγισαν το σύλλογό μας να του κάνουν μια χορηγία σοβαρή σε ένδυση προπονητικού υλικού ηματισμού για τα αναπτυξιακά μας τμήματα από 6 έως 14 ετών. Τους ευχαριστούμε. Η σχέση πάντα της, η σχέση των επιχειρήσεων και των ανθρώπων που είναι πίσω από τις επιχειρήσεις είναι αφίδρομη πάντα με τον αθλητισμό. Ειδικά το καταστήμα του κ. Χατζημιχάηλ, ξέρουμε πάντα ότι είναι κοντά στον κορπό αθλητισμό και στους συλλόγους. Εμείς δεχτήκαμε με τα χαράς τη χορηγία. Τα παιδιά χαρήκαν που φέτος οι ακαδημίες μας θα έχουν την ένδυση των καταστημάτων του Χατζημιχάηλ και θα έχουν παρουσία αγωνιστική και προπονητική και στα γύρω νησιά και στα διασυλλογικά όπου γίνονται αγώνες με τα αναπτυξιακά μας τμήματα. Θα υπάρχει παρουσία της διαφήμισης των προϊόντων του κ. Χατζημιχάηλ. Κύριε Χατζημιχάηλ, αξιέπαινη η κίνησή σας. Σε ποιο πλαίσιο εντάσσεται αυτή η κίνηση της επιχείρησής σας? Εμείς ως καταστήματα αθλητικών ειδών, είναι το αντικείμενο μας αθλητισμός. Θέλουμε να φαινόμαστε και να βοηθούμε τα παιδιά που ασχολούνται με αυτό, γιατί όσο να είναι όλο και περισσότερα παιδιά κάθονται σπίτι, εμείς θέλουμε τα παιδιά να είναι έξω, να τρέχουν, να αγωνίζονται, να προσπαθούν και να περνάνε καλά και να είναι υγιείς. Θα συνεχίσετε να υποστηρίζετε τέτοιες δράσεις, αξιέπαινες δράσεις? Ναι, βεβαίως. Όσο τα σωματεία συνεννοούμαστε και κάνουν καλή δουλειά, είμαστε κοντά τους για να τους στηρίξουμε. Ο κλασικός αθλητισμός έχει προσφέρει πάρα πολλές επιτυχίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει να προσφέρει μεγάλες επιτυχίες όχι μόνο στο νησί αλλά και στην Ελλάδα με συμμετοχές σε εθνικές ομάδες. Θεωρείτε ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο κλασικός αθλητισμός στο νησί μας ακόμα περισσότερο? Ναι, βεβαίως. Και ο πρωταθλητισμός μετά πάει σε ένα πλαίσιο πολύ ατομικό και των παιδιών και των προπονητών και όλα αυτά. Εμείς σαν τοπική κοινωνία θέλουμε τον αθλητισμό πολύ περισσότερο από τον πρωταθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός βοηθάει σαν πρότυπα, ο αθλητισμός είναι αυτός που σαν κοινωνία θα προχωρήσουμε πιο υγιείς, πιο χαρούμενοι, πιο ευτυχισμένοι.